Σήμερα η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ φέρνει εδώ στη Βουλή τη φωνή των εργατών της ΛΑΡΚΟ, των οικογενειών τους, του λαού της Λοκρίδας, της Φθιώτιδας, της Βιωτίας, των Ψαχνών, της Εύβοιας, της Χιάτιστας, που τους καταδικάζεται σε μαρασμό, στην ανεργία, στη φτώχεια. Ζήτησα να πάρω το λόγο στη σημερινή συνεδρίαση της Βουλής, γιατί εμείς, ως κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ, δεν θα σας επιτρέψουμε να περάσετε στα μουλοχτά αυτή την επέσχυντη τροπολογία που καταθέσατε την Παρασκευή το απόγευμα για τη ΛΑΡΚΟ μέσα στο τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Δεν θα σας επιτρέψουμε να ψηφίσετε στα μουλοχτά και μάλιστα με συνοπτικές διαδικασίες όπως συνηθίζετε, μια τροπολογία η οποία προβλέπει τις ομαδικές απολύσεις των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ και δίνει τη δυνατότητα στον ειδικό εκαθαριστή να προβεί σε καταγγελία του συνόλου των συμβάσεων των εργαζομένων. Με δύο λόγια, τους πετάτε στο δρόμο για να σταματήσει η λειτουργία της το αργότερο μέχρι τον Αύγουστο και έτσι να την παραδώσετε καθαρή από εργαζόμενους στο νέο επενδυτή. Εσείς, οι βρώμικοι πολιτικά, θέλετε να καθαρίσετε τους εργαζόμενους που έχουν δώσει τη ζωή τους για το κουφάρι που σταδιακά επιδιώκατε να δημιουργήσετε. Γιατί εσείς είστε που φάγατε, τελικά όμως ούτε από τον οικονομικό εισαγγελέα θα γλιτώσετε. Δεν θα σας επιτρέψουμε να το περάσετε στα μουλοχτά, όπως δεν σας το επιτρέπουν και οι ίδιοι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ. Παρά το ότι όλες τις προηγούμενες μέρες τους βάλατε το πιστόλι στον κρόταφο, δεν υπέκυψαν. Απέρριψαν τον ομό εκβιασμό σας. Και αυτή την ώρα βρίσκονται έξω από τη Βουλή. Διατρανώνουν τη θέλησή τους ότι το έγκλημα στη ΛΑΡΚΟ δεν πρέπει να περάσει. Όσο κι αν προσπαθήσετε, όσους δούριους ύπους και να φτιάξετε με τους συνδικαλιστές του Σταϊκούρα, το κάστρο των εργατών της ΛΑΡΚΟ δεν πέφτει. Είναι εδώ με το κεφάλι ψηλά. Όσο ομά και να εκβιάζετε, όσο ψυχολογική πίεση και αν ασκήσουν τα παπαγαλάκια σας, τα κορμιά και οι ψυχές που βγάζουν το ατσάλι, που γνωρίζουν το χάρο, που έχουν το σθένος να συνεχίζουν να δουλεύουν δίπλα στο νεκρό αδερφό τους, που η πολιτική σας σκότωσε, αυτά τα κορμιά, αυτές οι ψυχές δεν βολεύονται παρά μόνο στον ήλιο, παρά μόνο στο δίκιο. Και ο αγώνας των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ είναι πέρα για πέρα δίκαιος. Διεκδικούν δουλειά, διεκδικούν εργοστάσιο και μεταλλεία ανοιχτά. Σας έχουν ξεσκεπάσει στα μάτια όλων των εργαζομένων με τις θέσεις σας. Ο αγώνας τους είναι αγώνας ζωής για τους κατοίκους της Λοκρίδας, της Εύβοιας, όπου θα δουν την περιοχή τους να ρημάζει. Εσείς έχετε τους μηχανισμούς λάσπης, διάσπασης, παραπληροφόρησης μέσα και έξω από τη ΛΑΡΚΟ και οι εργαζόμενοι έχουν τον πόη 30 μήνες τώρα μέσα από ένα παστρικό αγώνα να σας κοιτούν κατάματα. Πάρτε πίσω το έκτρωμα με το οποίο πάτε να ολοκληρώσετε αυτό το έγκλημα. Διασφαλίστε τη λειτουργία με συνθήκες ασφάλειας. Επιτρέψτε τα δώρα εορτών στους εργαζόμενους, το επίδομα αδείας, τις περικοπές, τις μηνιαίες αποδοχές. Δώστε τους τις τριετίες. Είναι καραμπινάτη, πολιτική αλητεία αυτό που κάνετε. Επειδή είστε και εργοδότες και νομοθέτες, νομοθετήσατε πώς? Με τα χρήματα από τον κουμπαρά των εργαζομένων που ήσασταν υποχρεωμένοι να τα καταβάλετε, γιατί είναι ο μόχθος μιας ζωής, είναι η επένδυση του εργάτη σε μια αιματοβαμμένη επιχείρηση, με τις αποζημιώσεις και τα ασφαλιστήρια ζωής χρηματοδοτήσατε την απαξίωση. Με τα χρήματα που τους υφαρπάξατε από τις περικοπές των δύο τελευταίων ετών, τώρα τους αποζημιώνετε. Μάλιστα, χωρίς να ήσασταν υποχρεωμένοι, έτσι εκδικητικά, με ταξικό μίσος,
Τους υφαρπάξατε το 13ο, το 14ο μισθό και τώρα τον υφαρπάζετε δεύτερη φορά στις αποζημιώσεις που είναι μικρότερες κατά 17% ή κατά το 1/6 από αυτές που προβλέπει ακόμα και ο αντεργατικός νόμος σας του 2012, ο 493. Ντροπή σας! Με τα δουλεμπορικά μοντέλα των εργολαβιών και των δελτίων παροχής υπηρεσιών τους φάγατε τα νιάτα και τώρα δεν τους αναγνωρίζετε την προϋπηρεσία. Ντροπή σας! Στους εργαζόμενους που δεν έχει εξοφλήσει τις αποζημιώσεις λόγω συνταξιοδότησης η διοίκησή σας, η διοίκηση Τζίτζου και Κυριαζή ή αυτούς που έφυγαν στο καθεστώς ειδικής διαχείρισης του Γεωργίου Μελέτη, δεν τους δίνετε τίποτα. Ντροπή σας! Καταργήσατε τις επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις εργασίας, ακόμα και ατομικές, σε μια επιχείρηση με 80 νεκρούς την ώρα εργασίας, εκατοντάδες άλλους από επαγγελματικές ασθένειες. Τους υφαρπάξατε τα ασφαλιστήρια ζωής και τώρα τους λέτε αν είστε καλά παιδιά και συνενέσετε στην καταδίκη σας, θα νομοθετήσω και θα σας βάλω σε πιο προνομιακή θέση στη λίστα των πιστωτών. Εκτός του ότι έτσι μας αποδεικνύεται το πόσο διασφαλίζονται τα χρήματα των εργαζομένων στις ιδιωτικές ασφάλειες. Καλά, ποιους δουλεύετε? Δεν μας λέτε βέβαια πόσο θα τη δώσετε, αφού θα τη χαρίσετε. Το λέτε μάλιστα, 1 ευρώ. Και αν όχι 1 ευρώ, σίγουρα όχι 73 εκατομμύρια πλάς. Γιατί για να μοιραστεί στη λίστα υπερπρονομιούχων το πρώτο ευρώ, θα πρέπει να έχει πάρει πρώτα πίσω τα 83 εκατομμύρια ευρώ το κράτος σας. Μάλιστα, πουλάτε εκδούλευση και εκβιασμό παράλληλα, βάζοντας την ειδική διαχείριση να λέει πως αν δεν συμφωνήσουν οι εργαζόμενοι δεν θα το κάνετε. Τι είναι αυτά? Ποιοι νομίζετε πως είστε? Μέσα από αυτό το έκτρωμα που θέλετε να ψηφίσετε σήμερα σταματάτε κάθε δραστηριότητα και αυτό σημαίνει ανεργία. Απολύονται εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ, εργαζόμενοι στις εργολαβίες, αυτοκινητιστές, ειδικότητες μηχανημάτων έργου, σταματούν τη λειτουργία αντικειμενικά 3 εργοστάσια αμοβολής με δεκάδες εργαζομένους, πλήττονται άμεσα προμηθευτές με εκατοντάδες εργαζόμενους, πλήττονται υπηρεσίες και επαγγέλματα χιλιάδων εργαζομένων που κύριο οικονομικό πνεύμονα έχουν την μισθοδοσία των άμεσα και έμεσα εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ. Και ο κατάλογος δεν έχει τέλος. Εδώ μιλάμε για μαρασμό ολόκληρων περιοχών σε 6 νομούς. Και πότε τα κάνετε αυτά? Την ώρα που το νικέλιο έχει σταθεροποιηθεί σε τιμές ιστορικού ρεκόρ. Δεν ντρέπεστε? Δεν έχετε καθόλου τσίπα πάνω σας? Με ποιο αιτιολογικό το κάνετε αυτό? Ότι δεν βγαίνει η ΛΑΡΚΟ? Οι εργαζόμενοι σας έχουν πάρει και το τελευταίο φύλλο σικής από τα βρώμικα, από τα ψεύτικα επιχείρηματά σας. Και μην κάνετε πως δεν καταλαβαίνετε. Πάρτε πίσω την τροπολογία έκτρωμα και φέρτε το εξώδικο που σας έστειλαν οι εργαζόμενοι για συζήτηση εδώ. Και καλέστε εδώ εργαζόμενους και στελέχη. Αυτοί θα σας πούν τι πρέπει να γίνει. Σας λένε, πάντα σας έλεγαν. Αλλά εσείς και όλοι οι προηγούμενοι, στου κουφού την πόρτα, όσο θέλεις βρόντα. Μόνο την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Κομισιόν και τα μεγάλα συμφέροντα ακούτε. Σε αυτούς είστε απλά στρατιωτάκια. Στους εργαζόμενους που σας έχουν στηρίξει και με την ψήφο τους ακόμα, είστε εχθροί. Έτσι είναι. Αλλά Κυριακή κοντή γιορτή. Πού θα πάτε, ειδικά εσείς της Φθιώτιδας? Κύριε Σταϊκούρα, κύριε Οικονόμου, κύριε Χιμάρα, κύριε Κοτρονιά και Σία, γνωριζόμαστε και γνωρίζουμε την περιοχή της ΛΑΡΚΟ, της επαρχίας Λοκρίδας, του νομού Φθιώτιδας συνολικά. Πού θα σταθείτε με το έγκλημα που κάνετε? Γιατί δεν τους φωνάζετε εδώ, τους εργαζόμενους, τα στελέχη, να τα πούν και να ακούσει όλος ο ελληνικός λαός? Τους φοβάστε?
Ούτε ένα επιχείρημα δεν έχετε απέναντι στις τεκμηριωμένες θέσεις τους. Και το κακό για εσάς είναι ότι μέσα από τον αγώνα τους αυτές οι θέσεις μαθεύτηκαν σε όλη την επικράτεια. Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Σήμερα όλη η χώρα γνωρίζει για το τι είναι η Λάρκο. Καταλαβαίνουμε, δεν έχετε άλλο χαρτί. Ο ομός εκβιασμός σας έμεινε μόνο. Αλλά δεν πέρασε. Αλήθεια, τι ακριβώς ρόλο βαράνε αυτή της ειδικής διαχείρισης και το δικηγορικό γραφείο που συνεργάζονται. Το ρόλο του κακού ταχυδρόμου εντολών και εκβιασμών. Καταλαβαίνετε πολύ καλά τι λέμε. Μην κάνετε τους ανήξερους. Για πέστε μας, υιοθετείτε τον εκβιασμό που μετέφερε για λογαριασμό σας η ειδική διαχείριση, ότι αν δεν παραιτηθούν οι εργαζόμενοι από τα ασφαλιστικά θα τους υφαρπάξετε και αυτά τα ψίχουλα των αποζημιώσεων, ότι αν δεν παραιτηθούν δεν θα επαναπροσληφθούν όλοι, ότι δεν θα αναγνωριστούν νόμιμες προϋπηρεσίες, ότι δεν θα συνεχίσουν οι εργαζόμενοι στις εργολαβίες. Τι κατάντια είναι αυτή, δεν ντρέπεστε, τοποθετηθείτε. Φτάσατε στο τελευταίο σημείο εξευτελισμού, αυτοεξευτελισμού. Αλλά αυτοί είστε. Το ΚΚΕ καλεί τους εργαζόμενους να συνεχίσουν τον ηρωικό τους αγώνα για δουλειά, προκοπή, καλύτερη διαβίωση. Με αυτό τον ηρωικό αγώνα απέδειξαν, όχι σε εσάς, εσείς το ξέρετε, όλα τα ξέρετε πολύ καλά, απέδειξαν όμως σε όλο τον ελληνικό λαό πως η Λάρκο δεν είναι ένα σκουριασμένο βαρύδι. Είναι μια στρατηγική σημασίας επιχείρηση, πραγματικός θησαυρός για τη χώρα μας. Απέδειξαν ότι το έγκλημα στη Λάρκο είναι διαχρονικό, αφού όλες οι κυβερνήσεις και της Νέας Δημοκρατίας οι παλιότερες και του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, και ας προσπαθούν σήμερα οι ηγεσίες τους να βγάλουν την ουρά τους απ' έξω, υλοποιώντας το γράμμα των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έβαλαν το χεράκι τους στην ιδιωτικοποίηση, στην απαξίωση, στη διάλυση, στην υπερχρέωση και τελικά στη συκοφάντηση της επιχείρησης. Όμως η δική σας κυβέρνηση, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, ανέλαβε να ολοκληρώσει αυτό το έγκλημα. Οι δικοί σας υπουργοί, Σταϊκούρας, Χαντζηδάκης, Κρέκας, έχουν βάλει την υπογραφή τους σε αυτό το έγκλημα. Ζήλεψε ο ένας τη δόξα του άλλου και τρέχει να μαζέψει αντεργατικά γαλόνια από τους μεγαλόσχημους επενδυτές, ληστές. Να ξέρετε όμως πως τα αντεργατικά γαλόνια τα ξυλώνουν οι ίδιοι εργαζόμενοι. Και τα δικά σας, κύριε της κυβέρνησης, θα σας τα ξυλώσουν οι εργαζόμενοι της Λάρκο, αν τολμήσετε να ολοκληρώσετε αυτό το έγκλημα. Μην νομίζετε ότι θα σας γλιτώσουν οι παρατρεχάμενοι σας. Ναι, η δική σας κυβέρνηση, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, ανέλαβε να ολοκληρώσει αυτό το έγκλημα. Με τον νόμο του 2020 που ψήφισε, προώθησε την παραπέρα ιδιωτικοποίηση, την εκποίηση της Λάρκο σε κομμάτια, διορίζοντας ειδική διαχείριση και υλοποιώντας 2 έτη εκκαθάρισης εν λειτουργία, δημιούργησε τους όρους που απαιτεί το μεγάλο κεφάλαιο για να γίνει η Λάρκο ελκυστική για το ίδιο. Οι δικοί σας υπουργοί, Σταϊκούρας, Χατζηδάκης, Κρέκας, ανακοίνωσαν ένα εκτροματικό κυβερνητικό σχέδιο που πριν από λίγους μήνες πρόβλεπε και πάλι την απόλυση των εργαζομένων. Τότε είπαν μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου να γίνουν οι απολύσεις και με ταυτόχρονη απομάκρυνση αυτών και των οικογενειών τους από τους εργατικούς οικισμούς. Στόχος σας ήταν να δώσετε τη Λάρκο στους επίδοξους επενδυτές τζάμπα και κλειστή, με τους εργαζόμενους στην ανεργία, παρότι υπάρχει πρόβλεψη στο νόμο που ψήφισε η κυβέρνηση ότι το εργοστάσιο θα παραδοθεί εν λειτουργία. Φάγατε τα μούτρα σας τότε και θα τα ξαναφάτε, γιατί οι εργαζόμενοι απορρίπτουν τους εκβιασμούς. Έχουν μάθει να βλέπουν και να προσπερνάνε τις τρικλοποδιές που τους βάζετε. Δεν λυγίζουν μπροστά στο φόβο της απόλυσης. Στέκονται όρθιοι, ενωμένοι απέναντί σας σαν μια γροθιά. Οι εργαζόμενοι με τα σωματεία τους απορρίπτουν το σχέδιό σας. Συνεχίζουν τον αγώνα τους και διεκδικούν συγκεκριμένα.
να διασφαλιστεί η ενιαία και συνολική παραγωγική λειτουργία της ΛΑΡΚΟ, να υπάρξει σχέδιο, χρονοδιάγραμμα επισκευής, εξυγχρονισμού, αύξησης της παραγωγής σε ένα ασφαλές περιβάλλον για τους εργαζόμενους, να διασφαλιστούν όλες οι θέσεις εργασίας και η καταβολή του μόχθου τους στο 100%. Αυτά πρέπει να ψηφίσει η Βουλή σήμερα και όχι την τροπολογία έκτρωμα. Επιμένουμε να μιλάμε για έγκλημα, γιατί η ΛΑΡΚΟ δεν είναι μια οποιαδήποτε επιχείρηση. Είναι μια επιχείρηση, το ξαναλέμε, στρατηγικής σημασίας και όπως πολλές φορές έχουμε ξαναπεί, πραγματικό χρυσορυχείο. Γιατί η ΛΑΡΚΟ είναι η μοναδική επιχείρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση που παράγει σιδηρονικέλιο μέσα από την επεξεργασία δικών της εγχώριων μεταλλευμάτων. Μιλάμε για έγκλημα γιατί η χώρα μας είναι η μοναδική στην Ευρώπη που έχει στο υπέδαφος νικελιούχα μεταλλεύματα με κοβάλτιο, γεγονός που τα κάνει δισεύρετα σε όλο τον κόσμο. Μάλιστα, η μεγαλύτερη παραγωγή ανοξείδωτου του χάλιβα σε όλο τον κόσμο είναι πελάτες της ΛΑΡΚΟ. Μιλάμε για έγκλημα γιατί στη χώρα μας και στη ΛΑΡΚΟ έχουν γίνει συγκεκριμένα πειράματα με επιτυχία για την παραγωγή ανοξείδωτου του χάλιβα, καθαρού νικελίου και σε ικανοποιητικό επίπεδο πείραμα νικελίου με τη μορφή της υδρομεταλλουργίας. Αυτά μόνο φτάνουν για να καταλάβει κάποιος τις παραγωγικές δυνατότητες που έχει η ΛΑΡΚΟ, οι οποίες θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για την ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας μας από την σκοπιά των συμφερόντων του ελληνικού λαού. Και τέτοια πρόταση έχει το ΚΚΕ, γιατί μόνο το ΚΚΕ έχει ολοκληρωμένη πρόταση με βάση την οποία η ΛΑΡΚΟ μπορεί και πρέπει να συνεχίσει τη λειτουργία της ως ο μοναδικός φορέας σιδερονικελιούχων μεταλλευμάτων στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, καλύπτοντας πάνω από το 5% της ευρωπαϊκής αγοράς. Προϋπόθεση για να συνεχίσει όμως τη λειτουργία της είναι η αξιοποίηση προς όφελος του ελληνικού λαού των μεταλλευτικών προϊόντων, όπως η αξιοποίηση του εγχώριου νικελίου μέσα από την παραγωγή ανοξείδωτου χάλιβα, η μελέτη χρήση του ως πρώτη ύλη στη βιομηχανία, που θα μπορούσε να καλύψει ένα πάρα πολύ μεγάλο μέρος σύγχρονων αναγκών για τη βιομηχανία, όπως η παραγωγή πολλών ιατρικών ειδών, ειδών οικιακής χρήσης, υλικών για σύγχρονες κατασκευές, πρώτες ύλες για μεταφορικά μέσα και τόσα άλλα. Σε αυτή την κατεύθυνση αξιοποίησης των δυνατοτήτων της ΛΑΡΚΟ και γενικότερα των μεταλλευτικών πόρων μπορεί να διασφαλιστούν και όλα τα δικαιώματα των εργαζομένων με ανθρώπινες, με αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας. Αυτός ο προσανατολισμός στη λειτουργία της ΛΑΡΚΟ και της αξιοποίησης των μεταλλευτικών πόρων έρχεται βέβαια, ξέρουμε, σε σύγκρουση με το κέρδος των λίγων, σε βάρος των πολλών, δηλαδή με αυτό που λέμε καπιταλιστικό κέρδος και τις παραγωγικές σχέσεις που το υπηρετούν αυτό. Γνωστά. Γι' αυτό σήμερα είναι απαραίτητο και υπερώριμο, λέμε εμείς, να περάσει και η ΛΑΡΚΟ, όπως και όλος ο μεταλλευτικός πλούτος, όλα αυτά τα συγκεντρωμένα μέσα στην κοινωνική ιδιοκτησία. Αφού μόνο έτσι και με κεντρικό επιστημονικό σχέδιο, με εργατικό, με λαϊκό έλεγχο, με συμμετοχή από τους ίδιους τους παραγωγούς του πλούτου, τους εργαζόμενους, μπορεί να υπάρξει προοπτική για την πραγματική ευημερία του λαού μας, των εργατών της ΛΑΡΚΟ, των παιδιών τους. Γι' αυτό ακριβώς, επειδή έχουμε μια τέτοια ολοκληρωμένη πρόταση, μπορούμε να στεκόμαστε, όπως με συνέπεια κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια, απέναντι στα δικά σας εγκληματικά σχέδια, απαιτώντας τη χρηματοδότηση και τον εξυγχρονισμό της επιχείρησης με ευθύνη, σχεδιασμό και έλεγχο του κράτους, καθώς και την παραπέρα ανάπτυξή της σύμφωνα με τις δυνατότητές της, που είναι πραγματικά πάρα πολύ μεγάλες. Με όλες μας τις δυνάμεις στηρίζουμε το μεγαλειώδη αγώνα των εργαζομένων. Συνεχίζουμε να απαιτούμε τη διασφάλιση της συνέχισης της λειτουργίας της,
όλων των θέσεων εργασίας. Καταθέσαμε ολοκληρωμένη τροπολογία, αποδεικνύοντας γιατί η ΛΑΡΚΟ είναι πραγματικό χρυσορυχείο, τροπολογία που εξασφαλίζει την πλήρη λειτουργία, την ανάπτυξη της επιχείρησης, ταυτόχρονα με την προστασία των εργαζομένων της. Την απορρίψατε τότε, με τις πλάτες βέβαια και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, αλλά έτσι είναι. Ο καθένας μας άλλωστε έχει διαλέξει πλευρά. Και οι εργαζόμενοι ξέρουν ποιος είναι σταθερά, μόνιμα, με συνέπεια μαζί τους και ποιος είναι απέναντι. Η σημερινή πολιτική αλητεία και ο ομός εκβιασμός με την τροπολογία δεν πρέπει να περάσουν. Υπόλογοι, ένας προς έναν, απέναντι στην Ελλάδα και το λαό της, θα είναι όσοι ψηφίσουν αυτό το έκτρωμα. Με την ονομαστική ψηφοφορία που ζήτησε το ΚΚΕ, τα ονόματα όσων ψηφίσουν την τροπολογία απόψε θα γραφούν στους μαύρους πίνακες της ιστορίας αυτού του τόπου.